γνωστική. Λόγαδες και γραμματική για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Σε πουλήσω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 10, είμαστε επί του πιεστηρίου με τον Μάγκη Κουρή. Μάγκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και με μια ενδιαφέρουσα επικαιρότητα, όπου είχαμε σήμερα ότι η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, και θα μας τα πούνε εδώ και οι αρμόδιοι βουλευτές, δεν κατέληξε για τη σύνθεση τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, και ενώ εκκρεμεί πια και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Κάπως έτσι ανάγεται σε κομβικό ζήτημα, το οποίο επηρεάζει καθοριστικά τις πολιτικές εξελίξεις, και ενώ ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλλες για να συζητήσει, εκτός από το προσφυγικό που είναι η επίσημη ατζέντα, στα ραντεβού που θα έχει εκεί για το θέμα του χρέους. Μάκη. Μπορεί να προκαλέσει που ίδιες εξελίξεις, θα πρόσθετα εγώ σε αυτό που είπε, Σπύρο, διότι ακόμα και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αρχίσει να ανησυχούν. Ναι. Σε συνδυασμό, βέβαια, αν κουμπώσει και με να γυρίσει ο κύριο Τσίπρα από όλε τι προσπάθειε για το χρέο ή να μην φέρει τίποτα. Ακριβώς, και νομίζω ότι είδα ανήσυχο σήμερα και τον κύριο Παπά, τον αρμόδιο υπουργό, στις συνεντεύξεις που βγήκε. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσες συνεντεύξεις. Ο κύριο Παπά έχει το επιχείρημα ότι θα πρέπει να πληρώσετε πίσω τα 240 και μετά. Ναι. Και δεν είναι μόνο το 240, αν ήταν ακυρωθεί αυτός ο διαγωνισμός ως με ευθύνη της κυβέρνησης, ότι είναι αντισυνταγματικός ο νόμος, ποιος αποκλείει ότι θα ζητήσουν και οι τέσσερις καναλάρχες μεγάλες αποζημιώσεις. Θα ζητήσουν, και αυτό το αναγνώρισε και ο κύριος Παπάς, ότι εφόσον κηρυχθεί αντισυνταγματικός ο νόμος, τότε πια θα γυρίσουμε στην προτεραιά κατάσταση. Είναι αυτό το θέμα, είναι επίσης οι θεσμοί που ξαναήρθαν, είναι τα επεισόδια με τους πληστηριασμούς. Έχουμε μια κραυγή και μάλιστα μέσα σε σκληρή γλώσσα του Αρχιεπισκόπου Ιερονύμου που ξάφνιασε, διότι ενώ είχαν πληροφορίες όλες έλεγαν μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου ότι όλα πλέον είναι με τη γάλα. Και χθες τη βραδιά στην ομιλία του λέει το εξής, ότι το μάθημα των ουσιαστικών, πώς μπορεί να πουλήσετε εισαγωγικά αυτά, να πουλήσετε ή να πουλάτε τους θησαυρούς της Ελλάδος μας, να δίνουμε τα τρένα μας, να δίνουμε τα λιμάνια μας, αλλά την πατρίδα μας και την ορθοδοξία μας δεν θα σας παραδώσουμε. Πάρα πολύ σκληρή φράση. Και στη συνέχεια είπε ότι χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε, ποια οικογένεια θέλουμε, πώς θέλουμε τα παιδιά μας, πώς θέλουμε να ζήσουμε αύριο, ποιο όραμα θα έχουμε. Και πρόσθεσε, ήρθε η εποχή που θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Μήπως δεν πρέπει να στηρίζουμε τα κόμματα αλλά τα πρόσωπα. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς τους βουλευτές. Προς τους βουλευτές όλων των κομμάτων, Μάκη. Μια ερμηνεία που δίνουν ορισμένοι κύκλοι που έχουν σχέσεις και με την κυβέρνηση αλλά και με την ετησία, ότι έχει ανησυχήσει πλέον η εκλογή του κ. Φίλη στο υψηλό πάτωμα της Κεντρικής Επιτροπής. Βγήκε δεύτερος με διαφορά 4 μόνο σταυρών από τον πρώτο που ήταν ο κ. Σακαλώτος. Πλέον φωνές μέσα από την Κεντρική Επιτροπή ότι τώρα θα δείτε, δεν θα κάνω πίσω ο Φίλης στατιστικά. Αυτό θα φανεί βέβαια από τον κύριο Τσίπρας, αν θα μείνει στην κυβέρνηση, στον ασυμπαντισμό που ζητιέται ή όχι. Εδώ ακριβώς αυτό λένε, ότι ήταν ένα μήνυμα του κόμματος προς τον Τσίπρα για το ποιος να κρατήσει και ποιος όχι στον ανασχηματισμό. Το πόσο θα το λάβει υπόψη του, μένει να φανεί. Ο κύριο Τσίπρας έφυγε από όλο. Έφυγε. Ναι, και θα έχει συναντήσεις την Πέμπτη με τον Γιούγκερ, τον Αναστασία, τον πρόεδρο της Κύπρου, τον Ολάν, τον Σούλτς και την Παρασκευή με την κυρία Μέρκελ. Το ερώτημα είναι τι θα φέρει από εκεί. Πάντως να σημειώσουμε εδώ ότι έφυγε χωρίς να μιλήσει στη Βουλή, ακόμη και οι βουλευτές του περίμεναν να μιλήσει. Αντίθετα, η προαναγγελία ότι θα μιλήσει ο Τσίπρας στη Βουλή έκανε τον κύριο Μητσοτάκη να πάει και να μιλήσει. Το ερώτημα είναι γιατί δεν πήγε. Εκεί δεν υπάρχει απάντηση. Στο μεταξύ, με την εξελίξη του Σουρού, προβληματισμός είναι από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Κακλαμάνη, να πούμε τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη σειρά. Κύριος Νάσος Αθανασίου. Η συνταγματική τάξη είτε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Εμείς ακολουθούμε την πολιτική τάξη. Παραδοσιακά ακολουθούμε την πολιτική τάξη και γι' αυτό πρώτος είναι ο κύριος Νάσος Αθανασίου, βουλευτής της περιφέρειας Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ. Νικήτας Κακλαμάνης, αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Α Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας και Πολάκης πρώην υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, για να πούμε και όλες τις ιδιότητες. Έτσι, κύριε Κακλαμάνη. Όχι άπαξ. Άπαξ. Άπαξ.
Άπαξ. Άπαξ ήσασταν. Σας υπενθυμίζω ότι το 6 εγώ μέχρι το 12 δεν ήμουν απλά εκτός Υπουργικού Συμβουλίου, ήμουν και εκτός Βουλής. Μάλιστα. Λοιπόν, okay, κρατάω την διόρθωση. Μανώλης Ιδικάκης. Δήμαρχος Αθηναίων. Δήμαρχος Αθηναίων, ναι. Και ευρωβουλευτής. Μανώλης Ιδικάκης, βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ. Υπάρχει ένα ακόμα αξίωμα που, που είναι στο μέλλον για το κατακτήσει. Άκου τον Μανώλη τον κεφαλονί τώρα. Πάει βαζιζάνια από την αρχή, κατάλαβες. Και Μάκης Θεοχάρης, μέλος της διοίκησης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Καλησπέρα σε όλους σας. Μπούμε στην κουβέντα με τους καλεσμένους μας, να πούμε κάποια ακόμα από το ρεπορτάζ, ότι η Δευτέρα συνεδριάζει το ΣΤΕ και την Τετάρτη για το θέμα πλέον αν είναι αντισταγματικός ή όχι ο νόμος, και ίσως την ίδια μέρα να υπάρχει, λένε, η προφέρεις και η απόφαση. Ο εισηγητής χθες που τοποθετήθηκε είναι υπέρ της απόρριψης των προσφυγών. Η πληροφορία δεν είναι σε κουμπώνει με αυτό που μας είχε πει ο κύριος Βότζας ένα βράδυ στην εκπομπή, ότι η απόφαση θα είναι όλοι θα είναι ευχαριστημένοι και όλοι θα είναι δυσαρεστημένοι. Ότι ενδεχομένως να κρίνει η απόφαση ότι η διοίκηση μπορεί να προκηρύξει το διαγωνισμό και να προσδιορίσει τη διαδικασία, αλλά την απόφαση πρέπει να την πάρει το ΣΥΡΟΥ. Σε αυτό το θέμα δικαιώνονται, αν είναι έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει είδαμε τον κύριο Κακλαμάνη και τον κύριο Δένδια σήμερα στην στη διάσκεψη των Προέδρων, να διαφοροποιούνται, έτσι είναι η εκτίμηση όλων των συναδέλφων, από τη γραμμή του κ. Μητσοτάκη. Ότι είπατε να περιμένουμε να βγει η απόφαση. Ερμηνευτικά έτσι το πήραν οι δημοσιογράφοι πάντως. Δεν ξέρω, θα πάμε... Και επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία ψήφισε ότι ψήφισε και η Χρυσή Αυγή. Ενώ η άλλη πλευρά είναι ποτάμι, Πασόκ και Κουκουέ, παρών. Τώρα θέλετε να ξεκινήσω εγώ. Βεβαίως, λόγω της επίκρισης. Αν ο κύριος Αθανασίου επιμένει στη συνταγματική τάξη και σας δίνει τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής. Και κάτι ακόμα, κύριε Κακλαμάνη. Είδατε στη Βουλή μια επίθεση με σκληρές φράσεις ο κ. Φορτσάκης. Κ. Φορτσάκη, ναι. Κατά το δικαστό του Συμβουλίου Επικρατείας. Λέει, λείβομαι για την κατάσταση στην οποία είχε υπερδιέρθει το ΣΤΕ, που κάποτε ήταν η αφρόκρεμα του νομικού κόσμου, ό,τι υψηλότερο υπήρχε στην Ευρώπη. Η στάση του ΣΤΕ από το καλοκαίρι μετά και μετά μας θλίβει. Όταν οι δικαστές πάνε διακοπές αντί να συνεδριάσουν, όταν βρίσκουν τρόπο να ρυθμίσουν σειρά ίσο διάστημα για τα προσωπικά του συμφέροντα και όχι τα θέματα που αποσύρουν την κοινωνία. Και επίσης, ακόμα προσθέτει, η στάση του ΣΤΕ σε αυτό το καλοκαίρι μας θλίβει, η στάση του μας θλίβει, ότι όταν η δικαιοσύνη δεν απονέμεται γέρος. Και επίσης, όταν βρίσκουν χρόνο, αυτό το παραπάνω που είπαμε. Και είναι κρίμα να διαβλέπει κανείς ότι το ΣΤΕ δείχνει προθέσεις αυτοκτονίας. Και πιο κρίμα ότι η πολιτεία αντί να το βοηθήσει να ξεπεράσει την τρομακτική κρίση, το βυθίσει πιο βαθιά. Όταν λέει πολιτεία, εννοεί όλο το πολιτικό σώμα. Δεν είναι φαντασμένο, εννοεί μόνο η κυβέρνηση. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, και αυτό ενώ είχε προηγηθεί και η ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος στήριξε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Θεώρησε ότι τον δικαιώνει η χθεσινή του απόφαση στην πολιτική του. Είναι έτσι, κ. Κακλαμάνη. Λοιπόν, ένα-ένα. Καταρχήν, αν θα μετρήσουμε πόσες φορές έχει ψηφίσει μέσα στη Βουλή η Χρυσή Αυγή με το ΣΥΡΙΖΑ παρέα, η αναλογία είναι έτσι. Με κορυφαία το ότι η Χρυσή Αυγή συμπορεύθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ στο όχι του δημοψηφίσματος. Σήμερα το σκεπτικό της Χρυσής Αυγής ήταν το γνωστό γιατί δεν ψηφίζει. Όπως παραδείγματος χάρη, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ψηφίζει για τελείως διαφορετικό λόγο και για λόγους αρχής. Είναι σωστές επισημάνσεις και εμείς δεν το υιοθετούμε, βέβαια. Έτσι δεν το υιοθετούμε, είμαι ασφαλώς. Δεύτερον, ο κ. Λιγκάνη, ο κ. Μητσοτάκης ούτως ή άλλως είχε προγραμματίσει ομιλία. Δεν την είχε συναρτήσει από τον κ. Τσίπρα, γι' αυτό και όπως είδατε. 2 η ώρα μίλησε, ενώ ο κύριος Τσίπρας είχε ακουστεί. Είχε προγραμματίσει για να μιλήσει περίπου στις 5 η ώρα, τον περίμεναν και οι βουλευτές. Ακριβώς. Μπορεί να μας το πει και ο κύριος Αθανασίου αυτό. Λοιπόν, αλλά ήταν ανεξάρτητο το ένα από το άλλο. Το γιατί δεν μίλησε ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, είναι δικό του θέμα. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ανεξάρτητο. Εδώ έγινε και ένα unfair. Διότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, την ώρα που μιλούσε ο κύριος Μητσοτάκης να καθυστερούσαμε μισή ώρα. Και το είπα στη διάσκεψη, δηλαδή, να αρχίσει η διάσκεψη των Προέδρων. Γιατί όλοι οι συνάδελφοί μου ήταν στην αίθουσα και εγώ κανονικά στην αίθουσα έπρεπε να είμαι. Αλλά επειδή ξέρω τη διαδικασία που ακολουθείται στη διάσκεψη των Προέδρων, δεν μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να μην εκπροσωπείται. Παρότι εγώ μετέχω με τη θεσμική μου ιδιότητα και όχι ως εκπρόσωπος του κόμματος. Τώρα, επί της ουσίας και της πρότασης σημερινής σας, υπενθυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης με μεγάλη έμφαση σήμερα είπε ότι η Νέα Δημοκρατία
θα σεβαστεί την απόφαση που θα βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Βεβαίως η θέση ότι της απόσυρσης του νόμου είναι κάτι άλλο. Αλλά το τι θα βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν το γνωρίζουμε. Θα βγάλει ή τον νόμο συνταγματικό ή δεν θα τον βγάλει συνταγματικό. Δεν το γνωρίζουμε. Αν είναι συνταγματικός όμως έρονται. Εμείς είπαμε ότι ο διαστόματος κυρίου Μητσοτάκη, αλλά δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Διότι ποια ήταν η πρόταση, την οποία μάλιστα την πήρα στους ώμους μου γιατί ήμουν μόνος. Βεβαίως ο κύριος Δέντη συμφώνησε όταν ήρθε. Είπα ότι μπορούμε να δεσμευτούμε σήμερα όλοι μας ότι ανεξάρτητα ποια θα είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που μπορεί να αρέσει στην κυβέρνηση και να μην αρέσει στην αντιπολίτευση, ή να αρέσει στην αντιπολίτευση και να μην αρέσει στην κυβέρνηση, εμείς θα ξανασυνεδριάσουμε μετά και θα βγάλουμε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και αυτό έγινε το πρώτο. Κάνοντας και γι' αυτό και ζητήσαμε την αναβολή. Χωρίς να γνωρίζουμε μάλιστα εκείνη την ώρα, γιατί όπως ξέρετε ανακοινώθηκε αργότερα, ότι τη Δευτέρα και την Τετάρτη όρισε ο πρόεδρος του ΣΤΑΤ δύο συνεδριάσεις. Η άποψή μου είναι λοιπόν ότι ο κύριος Βούτσης έχασε την ευκαιρία σήμερα και λέω για τον κύριο Βούτση, γιατί ο κύριος Βούτσης πραγματικά κατά την προσωπική μου άποψη είχε καταβάλει και καταβάλει και φάνηκε κατά την πρόταση με τα πρόσωπα που κατέβασε. Ήταν μια ορθολογιστική πρόταση με τα 9 μέλη τα οποία μας παρουσίασε σήμερα. Δεν ήταν μια πρόταση όπως οι προηγούμενες με έντονο. Μωρόνησε για πρόεδρος, με, ναι, με έντονο κυβερνητικό άρωμα. Όχι, και μιλάω για όλα τα μέλη. Μιλάω για όλα τα μέλη. Χάθηκε, απέρριψε λοιπόν η πλειοψηφία το αίτημα όλης της αντιπολίτευσης πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος που είχε το δικό του σκεπτικό, δεν συμμετέχει, θα τα πει ο συνάδελφος που είναι εδώ. Να γίνει να πάμε σε αναβολή. Από εκεί και πέρα, κάνοντας διευκρίνηση ότι το όχι μας δεν ήταν ως προς τα πρόσωπα, γιατί τα πρόσωπα, τα περισσότερα εξ αυτών ενδεχομένως να είναι αποδεκτά και από εμάς, αλλά ήταν με την ουσία την οποία σας είπα. Και εκείνο που δεν ξέρετε και σας το λέω τώρα απόψε και κλείνω το κομμάτι αυτό, διότι νομίζω άλλα θέματα πρέπει να συζητήσουμε απόψε, είναι το εξής, ότι ο κ. Βούτης στην προσπάθεια αυτή την ξεκίνησε από την Πέμπτη. Όταν με ενημέρωσε εμένα, για να ενημερώσω την ηγεσία του κόμματός μου, λείποντος του κυρίου Μητσοτάκη, ενημέρωσα τον κύριο Χατζηδάκη ως πρώτο αντιπρόεδρο, ότι ήταν διατεθειμένη η κυβέρνηση, πρώτον, να υποχωρήσει στο θέμα του πρόεδρου που είχε προταθεί προηγουμένως. Σας θυμίζω, ήταν ο κύριος Λαοκράτης Βάσης, καλά λέω το όνομα. Μου λέει, αντιληφθήκαμε ότι δεν ήταν αποδεκτός από εσάς, όχι για προσωπικούς λόγους, για πολιτικούς λόγους. Όπως επίσης μου είπε, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Μου άρεσε, μου λέει, η πρόταση που είχες κάνει να είναι 4 από την κυβέρνηση, 4 από την αντιπολίτευση, όχι τη μείζωνα, συνολικά. Και ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής για πρόεδρο. Και εκεί μου πρώτο είπε, αλλά με παρακάλεσε να μην το δημοσιοποιήσω και δεν το δημοσιοποίησα, για τον κύριο Μωρόν. Αντιληφθήκαμε και το Σάββατο που μίλησα μαζί του, αλλά και εχθές που ξαναμίλησα μαζί του, και ο κύριος Βούτσης εφηνιδιάστηκε από την απαράδεκτη ενέργεια του κυρίου Παπά με τη γνωστή τροπολογία. Την οποία την πάγωσε όμως μετά ο ίδιος. Ο ίδιος ο κύριος Βούτσης την πάγωσε. Και δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι ο κύριος Βούτσης. Γιατί η πρωτοβουλία ήταν συνεπής ο πρόεδρος. Ναι, μπράβο, ακριβώς αυτό λέω. Ότι ο κύριος Βούτσης προσπάθεια συνένεσης. Πιστεύω ότι καταβάλει προσπάθεια να βγει ένα εσουρού με κοινή αποδοχή. Εδώ είναι ένα ερώτημα όμως. Ο κύριος Παπάς γιατί το έκανε? Μήπως δεν θέλει ο κύριος Παπάς και ο κύριος Τσίπρας να βγει εσουρού? Αλλά τι επιχείρημα θα έχουν μετά? Δεν ξέρω, δεν είναι θέμα επιχείρηματος. Ναι, αλλά προς το παρόν πάντως στην μπλοκάρα δεν ξέρω, εδώ τώρα κύριε Κουρί, εσείς είστε στην πιάτσα και έχετε εφημερίδα και τα λοιπά. Ξέρετε ότι σε κανένα μήνα θα αρχίσει να μοιράζεται η διαφημιστική πίτα του 2017. Για βάλτε το στο μυαλό σας και αναλύστε το. Αυτό δεν σας τα λέω εγώ. Αυτό που είπε απόψε ο κύριος Παπάς. Ότι αν κρυθεί αντισταγματικός τον νόμος, γυρίζουμε στην ανομία. Ναι. Καλά, στην ανομία κανείς δεν τη θέλει πλέον. Κανείς, τελεία και παύλα. Αλλά κλείνω σχετικά με τα λεφτά που τα έχει κάνει θρύλο ο κύριος Παπάς. Εγώ λοιπόν εδώ και 10 μέρες, έχω καταθέσει μία ερώτηση. Και ρωτώ να μου πει ο κύριος Παπάς, ο αρμόδιος υπουργός και το Υπουργείο Οικονομικών, πόσα χρήματα θα έχουν. Το πόσα παίρνει το κράτος το ξέρουμε. Και μπράβο του που τα παίρνει. Δεν είμαστε αντίθετοι εμείς σαν Νέα Δημοκρατία.
Θα τα πάρει, δεν τα έχει πάρει ακόμα, θα τα πάρει. Την πρώτη δόση την πήρε. Ναι. Θέλω να μας ρωτώ λοιπόν πόσα χρήματα θα χαθούν όμως. Και οι ερωτήσεις έτσι επιγραμματικά είναι. Αν έχει υπολογίσει λοιπόν η κυβέρνηση το ύψος των εσόδων που θα χαθούν από τα κρατικά ταμεία. Και ρωτώ, ποιο είναι το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και των εργοδοτών που θα χάσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, για τα κανάλια που θα κλείσουν μιλάω. Ποιες είναι οι οφειλές που δεν είναι ρυθμισμένες και ενήμερες στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία για τις επιχειρήσεις που εκπέμπουν πανελλαδικά και θα κλείσουν. Ποιο είναι το ύψος πάσης φύσεως φόρων και ΦΠΑ που καταβάλουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί, γιατί αυτά τα καταβάλλουν. Τα έσοδα που έχουν όμως. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και θα καθούν. Πόσα χρήματα οφείλουν στις τράπεζες και όσα άδεια δεν είναι ενήμερα, τι θα γίνει με αυτούς που θα κλείσουν, ποιος θα τα πληρώσει. Για να δούμε πέραν αυτών που παίρνει το κράτος τα 10 χρόνια, τα 255, και δεν μιλάω τώρα για την ανεργία των συναδέλφων. Ναι, αλλά ναι, η κυρία Καρναμάνη θα σας απαντήσει, ναι, ο κάθε πολίτης, ότι 600.000 επιχειρήσεις κλείσανε, δεν έφλαψε κανείς. Δεν είδαμε τέτοια ερώτηση αυτό. Να καταθέσετε. Εγώ δεν λέω κατά την επιχειρηματία. Όχι, εδώ, όχι, όχι. Λέω για τις επιχειρήσεις που κλείσανε με 200 άτομα, με 300, κάτι άλλο. Εκεί δεν είδα όμως. Κύριε Κουρή, ναι, αυτό έτσι, δεν είναι με συγχωρείτε. Δηλαδή, εάν δηλαδή είναι παράνομα τα κανάλια που λειτουργούν. Μα τώρα αυτό συζητάμε. Όχι, λέω ότι είναι. Α, κλείσει. Θα ανοίξει κάποια άλλη. Άλλο κανάλι δεν θα ανοίξει κανένα. Α, τα τέσσερα θα ανοίξουν. Τα τέσσερα. Τα τέσσερα. Κανάλι δεν θα ανοίξει άλλο. Τέσσερα, να πούμε. Λοιπόν, είναι το λογική το αυτή. Ότι το ΜΕΓΑ έχει να πληρώσει 6 μήνες μισθούς. Αφήστε, δεν μιλάμε όχι, τώρα για όχι, λέω, όχι, λέω δηλαδή ότι ήδη έχουν κατάρρευση. Αλλά θέλω να πω ειλικρινά, το ανάλογο δεν θα πρέπει να τεθεί ερώτηση πόσα χάνει το, με τα 600.000 καταστήματα που κλείσαμε, επιχειρήσεις που κλείσανε. Κύριε Κουρή. Και το 1.300.000 άνεργο. Συγχωρείτε, τώρα εκτός αν με, το κάνετε για να με τσιγκλίσετε. Αυτά κλείσανε λόγω της οικονομικής κρίσης. Βεβαίως είναι μέγα θέμα. Μέγα θέμα. Το έχω δω να το συζητήσουμε μετά αν προλάβουμε. Μέγα θέμα. Αλλά δεν τους έκλεισε το κράτος. Εδώ τους κλείνει το κράτος. Είχαν άδεια. Να πούμε. Είπαμε ότι άλλο να μπει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο και άλλο να πει 4 και όχι 10 ή 8 ή 7 κτλ. Να μπουν κανόνες αυστηροί. Σωστό είναι αυτό. Να έχουν έναν συνεπείς στις υποχρεώσεις προς το κράτος, τους εργαζόμενους, την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία. Μπορείς κάθε χρόνο έλεγχο. Ανταποκρίνεσαι, κύριε Κουρή, που είσαι στο κόντρα ιδιοκτήτης. Λέω, δεν είσαι. Λέω. Συνεχίζεις. Δεν ανταποκρίνεσαι. Παίρνουμε την άδεια. Λοιπόν, από αυτού θα μας απαντήσει. Έτσι, αν... Λοιπόν, αλλά αυτό τώρα είναι ο γενικότερο συζήτηση που γίνεται εδώ και μέρες και δεν συζητάμε θέματα πολύ πιο σοβαρά. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό. Καταφέρατε την πολιτική και αντιπολιτική κυβέρνηση. Άλλο τύπο να μην κουβεντιάζετε στους καφενέδες. Ναι. Παρά γιατί δεν παίρνουν τις άδειες ναι, και γιατί είναι 4 και όχι 6. Επιτρέψτε να σας πω ότι ούτε ο Νάσος ο Αθανασίου, ούτε εγώ, σαν κόμματα μιλάμε και πολύ περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν φτιάχνουμε τη ροή των ειδήσεων στα δελτία των τηλεοπτικών καναλιών. Όταν οι τηλεοπτικές οθόνες έχουν τα 2/3 επί αυτού του θέματος και το 1/3 να δούμε τι γίνεται για τα εθνικά θύματα, τι γίνεται για το μεταναστευτικό. Τι γίνεται για τα εργασιακά που θα μας πει ο Φάντης σε λίγο κτλ. Με συγχωρείτε, δεν φταίει ούτε ο Αθανασίου ούτε ο Κακλαμάνης γι' αυτό. Εμένα μου επιτρέψετε, σαν δημοσιογράφο, να έχω διαφορετική άποψη. Το πώς θα λειτουργεί το τοπίο της ενημέρωσης, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο και στη διαχείριση της κοινής γνώμης και σε όλες τις πολιτικές εξελίξεις, είναι κομβικό ζήτημα της δημοκρατίας. Βεβαίως. Άρα συμφωνώ μαζί σας. Αλλά όχι να γίνει όμως το πρώτο θέμα. Προσολογία σε ένα δελτίο. Είναι το πρώτο θέμα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Είναι θέμα δημοκρατίας και πολυφωνίας. Κύριε Αθανασίου, περιμένατε σήμερα τον κύριο Τσίπρα και δεν ήρθε στη Βουλή. Μπορείτε να θυμηθείτε αυτά που είπατε τα τελευταία 2 λεπτά, γιατί με αυτά θα ήθελα να κλείσω. Λοιπόν, συγχωρήστε μου μερικές παρατηρήσεις όσα υπόθηκαν λογικά, με μέτρο και με στοιχεία. Κάτι είπατε για το Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι. Εγώ ξεκίνησα να διαβάζω σήμερα το πρωί, προσπαθώντας να ενημερωθώ για αυτό. Σταμάτησα στο εξής σημείο. Ως προς το παραδεκτό των προσφυγών αυτών αναφέρεται η εξής φράση μέσα. Ανεπανόρθωτη βλάβη σε αυτούς που είχαν κανάλια. Εκεί εξαγριώθηκα και σταμάτησα να διαβάζω περαιτέρω. Γιατί, ξέρετε γιατί. Δεν αφορά... Είναι στις κοινωνίες. Δείτε κάτι. Λες ανεπανόρθωτη βλάβη για κανάλια που λειτουργούν εδώ και χρόνια.
Εγώ σκέφτηκα κάποιον, η πηγή μου είναι τελείως αξιόπιστη. Η απόφαση του λέει. Ξέρετε, οι πέντε με πόσα λεφτά έφτιαξαν το Μέγκα. Μιλάω για τους επιχειρηματίες, θα πάμε και στους εργαζόμενους. Πρέπει να πάμε. Με 300 εκατομμύρια δραχμές. Το στοιχείο αυτό είναι εγκυρότατο. Όποιος τολμά στο αμφισβητεί. Οι τρεις ήταν, όχι πέντε. Οι τρεις ήταν. Στην αρχή ήταν πέντε. Ήταν πέντε. Στην αρχή ήταν πέντε. Έβαλαν 300 εκατομμύρια δραχμές και διακινήθηκαν δισεκατομμύρια. Κέρδισαν δισεκατομμύρια. Και να διαβάζω εγώ. Με άλλες δουλειές και με άλλες δουλειές. Δισεκατομμύρια Παράγιλες. Από το Μέγκα, αν τα προσθέσουμε. Και να διαβάζω εγώ σήμερα σε μια δικαστική απόφαση, όχι απόφαση, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό που ζητούσαν ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, τρελαίνεσαι και σταματάς να ενημερώνεσαι. Έχει καθαρογραφεί η απόφαση, γιατί εγώ δεν την. Από τον τύπο το διαβάζω. Α, άλλο. Όχι, οι δικηγόροι αυτό που ζήτησαν. Όχι, δεν έχει όχι το διατάφτα μάλλον. Αλλά δεν μπορείς να συνεχίσεις, γιατί λες θα με τρελάουν, τέλος πάντων. Δεύτερον, θέλω να πω κάτι για το Λαοκράτη το Βάση. Προτάθηκε για πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αγαπητέ Νικήτα, ο Παναγιώτης ο Λαμπρίας, ένας άνθρωπος που εμένα προσωπικά με έχει ευεργετήσει, θα έλεγε ναι. Γιατί ο Παναγιώτης ο Λαμπρίας το 1974 με τον Δημήτρη Χόρν, γενικό διευθυντή της ΕΡΕΣ και αναπληρωτή τον Παύλο Μπακογιάννη, είχε προσλάβει το Λαοκράτη Βάση αρχισυντάκτη, ανασυντάκτη στη δημόσια τηλεόραση. Εντάξει, αυτό... Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί, πώς το λένε, πρέπει να σεβόμαστε την ιστορία. Παραδείγματος χάρη να πω το εξής. Ο Τάκης Λαμπρίας έφερε έναν Σερχιού Γκριν να του φτιάξει την ΕΡΤ. Εδώ πέρα η κυβέρνηση Σαμαρά πήρε τον κύριο Νίκο Αλιβιζάτο, αν θυμάμαι, για να συντάξει ένα καρτάκι. Να τα θυμόμαστε αυτά. Πάντω για το Λαοκράτη το Βάση, γιατί μου το λες εμένα και δεν το είπες στον κύριο Μπούτση αυτό. Όχι, επειδή. Κοίτα μου, συμβαίνει να ανοίξει την Ελλάδα. Γιατί εγώ προσωπικά. Ναι, άλλο. Γιατί προσωπικά μπορεί να συμπέφτει η άποψή μου στο πρόσωπο. Νέα Δημοκρατία. Αλλά γιατί δεν το είπες στον κύριο Μπούτση. Εύχομαι η Νέα Δημοκρατία σε σύγκριση με τη Νέα Δημοκρατία του 1971 να μην έχει τη διαφορά που έχει η σημερινή Ακρόπολη με την Ακρόπολη του Βράση. Το διατάφτα για τα εξελίξεις, τι θα γίνει με τη, ποια θα είναι η επόμενη μέρα με την απόφαση της Τετάρτης. Καταρχήν να μείνουμε σε αυτό που είπατε, ότι συζητάμε, ο Νικήτας είπε προηγουμένως, υπάρχουν και άλλα θέματα σοβαρότερα και αυτό σοβαρό είναι και εσείς οι δύο συνάδελφοι είπατε ότι όλο αυτό συζητάμε. Ναι. Δείτε, κάποιοι επιδιώκουν αυτό να είναι διαρκώς το πρώτο θέμα. Διαρκώς αυτό το θέμα. Κάθε μέρα. Κάποιος θέλει όμως που το έβαλε. Και δεν κατάλαβε. Και κάποιος ευνοείται από αυτό, κύριε Θανάση. Βεβαιότατα. Ποιος. Η κυβέρνηση. Ποιος. Η κυβέρνηση. Όταν βάζει αυτό το θέμα. Από τον Ιούνιο μέχρι τώρα η κυβέρνηση βάζει πολιτική ατζέντα. Το οποίο κάνει και μια. Δηλαδή, ελέγχει τα δελτία ειδήσεων η κυβέρνηση. Όχι, ελέγχει, όχι. Βάζει θέματα και κομβικά. Ελέγχει το Μάκη Κορή και το Σπύρο Μπουτζάνη που το ανέφεραν σήμερα. Βάζει κορυφαία πολιτικά ζητήματα. Σύμφωνοι, βάζει και αυτό. Από την αναθεώρηση του συντάγματος, την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Να μείνουμε σε αυτό. Τηλεοπτικές άδειες. Αυτή η ατζέντα ευνοεί την κυβέρνηση. Αυτό συνδέεται με ένα κορυφαίο θέμα. Ένα θέμα πυρήνα για την ελληνική κοινωνία. Ότι δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εδώ υπόθηκε, μιλάω για ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, είναι δυνατόν. Τι είναι η αδειοδότηση? Εκδιώκεις τους καταληψίες. Όπως κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν που ορισμένοι αναρχικοί πήγαν και κατέλαβαν ορισμένα ακίνητα, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και αυτοί οι κύριοι κατέλαβαν δημόσιο χώρο, συχνότητες, χωρίς να πληρώνουν νίκη. Κάποιος τους είχε αφήσει όμως. Βεβαίως κάποιος. Ποιος τους είχε αφήσει? Τους είχε αφήσει, τους είχε δώσει δελτίο εισόδου. Εγώ θα μείνω στο ποιος θέλει αυτό να παραμένει πρώτο θέμα. Όταν δεν μπορεί να αλλάξει την ατζέντα η κυβέρνηση. Προσπαθούν να δεν μπορεί να αλλάξει την κυβέρνηση, η κυβέρνηση την ατζέντα. Πώς είπατε. Γιατί σήμερα ο κ. Παπάς έχει πάει σε 10 κανάλια. Ναι, τώρα που πριν μπούμε εμείς και εμείς μιλούσε στο και λοιπόν, Sky στη αυτό αποδεικνύει ότι όλοι ασχολούνται με αυτό. Όχι, αλλά λοιπόν, η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει αυτή την ατζέντα. Δείτε, νομίζω ότι εντάξει, στην Ελλάδα πάσχουμε από ένα είδος πολιτικού αυτισμού. Γύρω μας γίνονται πόλεμοι. Ως μέσα ενημέρωση δεν στέλνουμε απεσταλμένο ούτε στους σεισμούς της Ιταλίας που είναι δίπλα. Μαζευόμαστε σε ένα στούντιο και κοιτάμε διαρκώς τον καθρέφτη μας. Εμείς εδώ προσπαθούμε και τα εθνικά θέματα είναι που έχουμε. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Το θέμα είναι όμως ότι η πολιτική εξουσία
είναι αυτοί που θέτουν πράγμα. Και εγώ ειλικρινά, η άλλη μια φορά το πω, έχω εκπλαγεί. Σε σταματάνε στον δρόμο για τίποτα άλλο. Δεν σε ρωτάνε τι θα γίνει τότε άλλο. Αυτό το πρώτο είναι οι άδειες. Γιατί τόσο και. Ρε παιδιά, μια στιγμή εκλάψατε, λέω, για άλλα κανάλια που δεν πήραν άδεια. Διότι η τηλεόραση πλάθηκε το κοινό. Εδώ, είναι, εδώ είναι και η μεγάλη ευθύνη. Και θέλω μια τελευταία παράδειγμα. Για να πάμε στον κύριο Συνδικάκη. Ναι, κύριε Συνδικάκη, συγγνώμη. Μόνο μία φράση. Ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης ότι θα χαθούν χρήματα από την αδειοδότηση των καναλιών. Ρωτώ αν θα χαθούν και πόσα. Λοιπόν, μόλις δόθηκαν οι άδειες, εμφανίστηκαν 1,7 δις από το ΣΕΒ ότι χάνονται. Και μάλιστα την επομένη αναφέρθηκε ότι χάσαμε, και ο κύριος Κουντής το ανέφερε και το εξήρε ο κύριος Βενιζέλος, ότι χάθηκαν άλλα 6. Όταν δηλαδή η κυβέρνηση έπαιρνε 200 τόσα, εμείς βρήκαμε 7,7 δισεκατομμύρια. Πρέπει να σκεφτούμε και θα σκεφτώ με τον τρόπο που θα είναι σύμφωνος με την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας. Χρειαζόμαστε επενδύσεις. Ναι, λέτε και ορθά. Χρειαζόμαστε ιδιωτικές επενδύσεις. Ναι, λέτε και ορθά. Τι επενδύσεις είχαμε στο χώρο του τύπου κατά την τελευταία 3 ετία, εγώ θέλω να σας πω. Πάντως, κατά τα τελευταία 15 χρόνια, η πρώτη μεγάλη επένδυση στο χώρο μας, των δημοσιογράφων, είναι αυτή που γίνεται τώρα, με τα 4 κανάλια. Δηλαδή, ενώ οι κύριοι που είχαν υπομονή, κανάλια... Είχαν λίγη υπομονή, μην πάει και πάνω τα ίδια. Βεβαίως και θα κάνω. Γιατί τα ίδια κτίρια για να δω. Αλλά εδώ κλειδώθηκαν 3 μέρες μέσα σε ένα κτίριο για να επιβεβαιωθεί αυτή η επένδυση. Στο Μαντρί. Οι προηγούμενοι κύριοι... Τις 4.000 θέσεις εργασίας των καναλιών τις έκαναν 2.000. Άρα αντί για επένδυση έχουμε από επένδυση. Και για πρώτη φορά γίνεται μία επένδυση. 4 άνθρωποι βάζουν αυτά τα χρήματα. Να πώς τις έκαναν 2, αφού 2.000 απολύονται. Συν 2 που δουλεύουν, 4.000. Όχι, 2.000 είναι τώρα. Έχουν φύγει. 2 με 2.200 είναι τώρα. Αυτοί από τα κανάλια που θα κλείσουν. Αυτή είναι αυτό, τα... λέω. Ναι, ναι. Αυτό λέω. Ποιοι είναι αυτοί που δουλεύουν στα κανάλια που θα μείνουν, αλλά τόσοι. Άρα είναι 4.000, δεν είναι 2. Αλλά συντομεύσω λίγο. Να μιλήσουμε με στοιχεία, να καταστήσουμε αυτό σαφές. Πόσοι ήταν οι εργαζόμενοι στα κανάλια πριν από 4 χρόνια, 5. Πόσοι είναι τώρα. Έχουν μειωθεί οι θέσεις εργασίας ήδη. Από μόνοι τους τις μείωσαν, η αγορά τις μείωσε κατά 2.000 θέσεις. Λοιπόν, και ενώ έχουν μειωθεί αυτές οι θέσεις εργασίας, έχουμε τώρα μία επένδυση. Αν σεβαστούμε αυτή την επένδυση, και μάλιστα αν σεβαστούμε περισσότερο την επένδυση Σαββίδη, δεν το έχω πει αυτό, αλλά θέλω να το πω, ο οποίος μπορεί να εδραιώσει το κανάλι του στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο τα Βαλκάνια και τον Εύξηνο Πόντο, θα έχουμε και διεύρυνση της αγοράς και από άλλης πλευράς. Κοντολογής. Ο κύριος Συνδικάκης δεν συμφωνεί εκεί πέρα, βλέπω ότι. Βέβαια, την άποψή μου. Έχει μια επιφύλαξη. Την άποψή μου, λέω εγώ. Δείτε. Αλλά ολοκληρώστε τα γενικά. Υπάρχουν άνθρωποι όπως ο κύριος Κυριακού που έχουν πει 3,5 κανάλια. Έχει δεύτερο κύκλο. Παρακαλώ. Έχει δεύτερο κύκλο. Κύριε Συνδικάκη, όταν θα ακούσετε το θέμα, μια και είμαστε αναγκασμένοι κι εμείς. Λοιπόν, να πέσω στην παγίδα. Παρατηρώ στην οθόνη, μάχη κυβέρνηση αντιπολίτευση για τις άδειες και το ΕΣΟΡΟΥ. Η μάχη ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση είναι για το ποιος από τους επιχειρηματίες και τους καταναλάρχες θα επιβιώσει μέσα από αυτή την ιστορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν το βασικό ζήτημα δεν το θέτει κανένας. Κανένας δεν το θέτει. Δηλαδή γίνεται η όλη αυτή η αντιπαράθεση και η μάχη γίνεται για τη δημοκρατία. Για την πάταξη της διαπλοκής, για τη διαφάνεια. Γίνεται μήπως για την αντικειμενική ενημέρωση και πληροφόρηση, για την ψυχαγωγία, για τη διαπαιδαγώγηση των νέων ανθρώπων. Όχι, τίποτα από όλα αυτά. Και το γεγονός ότι συντηρείται. Τι εννοείται, κύριε Συντηράκη, ότι εγώ και ο κύριος Αθανασίου δεν μας ενδιαφέρει πολυφωνία, άδικη δημοκρατία. Όχι, θέλω να. Μόνο εσείς έχετε το προνόμιο αυτό. Αυτό το λέτε εσείς. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Άμα λέτε ότι η μάχη δεν γίνεται για τη δημοκρατία, αλλά γίνεται για το αν θα το έχει ο κύριος Κουρούς. Γι' αυτό τι λέτε, μας προσβάλλετε. Συγγνώμη. Επιτρέψτε μου. Ωραία, εντάξει. Είναι θέμα. Εγώ κρίνομαι για αυτά τα οποία λέω, εσείς κρίνεστε για αυτά που λέτε εσείς. Αλλά εγώ δεν είπα ότι σας αμφισβήτησα. Εγώ πολιτικά στέκομαι και δεν τοποθετούμε προσωπικά ούτε για εσάς ούτε για τον κύριο Αθανασίου. Και λέω ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα κάνουν μια επιχείρηση αποπροσανατολισμού
του λαού από τα βασικά και τα κύρια ζητήματα, μετατοπίζοντας την ατζέντα της αντιπαράθεσης στο ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών, είτε για τη συζήτηση των εξελίξεων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είτε για τη συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ, έτσι, κρύβοντας την ουσία των πραγματικών προβλημάτων που απασχολούν σήμερα το λαό. Και σε τελική ανάλυση, εσείς ποτέ δεν θέσατε ως Νέα Δημοκρατία και ως ΣΥΡΙΖΑ το βασικό που εμείς θέτουμε σε κάθε αντιπαράθεση μαζί σας, είτε στη Βουλή είτε στα κανάλια, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βρίσκονται στα χέρια επιχειρηματικών ομίλων, συγκεκριμένων καναλαρχών, και η αντιπαράθεση που γίνεται στο πολιτικό επίπεδο εκφράζει ακριβώς την αντιπαράθεση επιχειρηματικών συμφερόντων. Είναι ένας σκληρός επιχειρηματικός πόλεμος. Ένας πόλεμος μεταξύ καναλαρχών. Να παγιδεύεται όμως ο κόσμος που δεν τα βλέπει. Ορίστε. Παγιδεύεται ο κόσμος που τα βλέπει. Γιατί έχει τη δυνατότητα να πατήσει το κουμπί να πάει αλλού. Και βλέπετε τα ποσοστά της τηλεθέας πώς έχουν καταρρεύσει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν οι τρεις εξουσίες, υπάρχει και η τέταρτη εξουσία. Ο τύπος, αυτό είναι. Η τέταρτη εξουσία είναι δεδομένο αυτό. Η τηλεόραση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα λοιπόν ξέρουν και η πολιτική εξουσία και η οικονομική εξουσία, όλες οι εξουσίες σε πάση περιπτώσει, ότι η τέταρτη εξουσία παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της συνείδησης. Ένα είναι ελεύθερος ο πολίτης όμως, ελεύθερος ο πολίτης να πατήσει κανάλι ή γεγονός, να αγοράσει εφημερίδα πια θέλει. Και το γεγονός το ενδιαφέρον και των δύο κομμάτων για το ποιος θα ελέγξει το τηλεοπτικό τοπίο. Για το ποιος θα το ελέγξει. Ακριβώς γιατί. Γιατί η τηλεόραση έχει εξελιχθεί σε ένα μέσο χειραγώγησης του λαού και όχι σε ένα μέσο ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Είναι ένα μέσο για να παίρνει δουλειές. Θα το πω πιο ευθέως. Είναι ένα μέσο για να παίρνει δουλειές. Η διαφημιστική πίτα που είπε λόγω της, του ποσοστού τηλεθέας. Είναι ο καθορισμός και η διαμόρφωση της διαφημιστικής πίτας για το 2017. Και δεν είναι μόνο για το ποιος θα ελέγξει γενικά τη χειραγώγηση ή για το ποιος θα ελέγξει τα κανάλια ως επιχειρήσεις, αλλά γιατί εκεί μπορεί να οικοδομηθεί μια ολόκληρη διαπλοκή ανάμεσα στην τηλεοπτική εξουσία και στην πολιτική εξουσία και στην οικονομική εξουσία, σε αυτό το τρίγωνο. Και σε αυτό το τρίγωνο λοιπόν της διαπλοκής εμπλέκεται και η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν είναι έξω από αυτή την ιστορία. Η δικαιοσύνη είναι ταξική στην Ελλάδα, δεν είναι κάτι το αταξικό. Δεν είναι κάτι το αταξικό. Η ίδια δικαιοσύνη παντού δεν είναι. Και μάλιστα δεν είναι, έτσι, προτρέχει πολλές φορές, προπορεύεται των αντιλαϊκών πολιτικών και μέτρων. Και θα σας φέρω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η απόφαση που πήρε το μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας για την ακύρωση του 21ου Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, που αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους, για τους εργάτες, η δικαιοσύνη να βάζει χέρι και να ακυρώνει. Να ακυρώνει συνέδρια, εργατικά συνέδρια. Από πού και ως πού προκύπτει. Τι προμηνύει αυτό? Προμηνύει ότι όλες αυτές οι εξουσίες μαζί ετοιμάζονται σε συνθήκες που πιθανά να υπάρξουν τριγμοί για το σύστημα, να υπάρχουν αμφισβητήσεις για το πολιτικό σύστημα, για το καπιταλιστικό σύστημα συνολικά, να παρέμβουν όλοι στην κατεύθυνση χειραγώγησης του λαού. Διότι, προσέξτε να δείτε, κουβεντιάζεται όλη αυτή την ιστορία για τα τηλεοπτικά κανάλια. Θέσατε ποτέ ζήτημα, αναφέρομαι συνολικά, στα τηλεοπτικά κανάλια, ότι το ΚΚΕ κατέθεσε πρόταση νόμου μετά από... Την είχε νομίζει σήμερα ο Ρίζος Πάστης. Ανταπόκριση στο αίτημα των πάνω από 500 εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και σωματείων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για την επαναφορά του 751 του βασικού μισθού. Ακούστηκε αυτό πουθενά? Αν δεν ακουστεί από τον ίδιο τα σωματεία του, τόσες προτάσεις νόμου για την ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών, πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ανέργων, τροπολογία κατέθεσε για τον ενιαίο φόρο κατανάλωση στη θέρμανση, που η κυβέρνηση ήρθε και αύξησε και το ΦΠΑ στην προκειμένη περίπτωση, αύξησε και το φόρο, με αποτέλεσμα να ανέβει η τιμή του πετρελαίου θέρμασης από τα 80 λεπτά, 82 λεπτά στα 93 λεπτά. Σε αυτά δεν θα πούμε τίποτα. Δεν θα πούμε για τους πληστηριασμούς. Δεν θα πούμε για τη φτώχεια και την ανεργία. Δεν θα πούμε κυρίως ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να τους απορρίψουν όλους αυτούς που τους έχουν δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα της φτώχειας και της ανεργίας. Ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση τι κάνει? Παράλληλα με όλη αυτή τη συζήτηση,
Φέρνει το νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία. Ωραίος τίτλος. Εύηχος. Ακούγεται πάρα πολύ ωραία κοινωνική οικονομία. Αλλά τι αυτό είναι. Που συζητιόταν σήμερα, νομιμοποιεί. Εννοείται. Βεβαίως. Και το οποίο επί της αρχής νομίζω το ψήφισε. Νομιμοποιεί. Και η Νέα το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Μα γι' αυτό σας λέω ότι η αντιπαράθεση για τα τηλεοπτικά κανάλια στην πραγματικότητα θέλει να κρύψει την σύμπλευση σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας. Για παράδειγμα, στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Ψήφισαν, για παράδειγμα, την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού. Ψηφίζουν το νομοσχέδιο για την κοινωνική οικονομία που νομιμοποιεί τη διαχείριση της φτώχειας μέσα από διαχειριστικές δομές και μορφές φτώχειας. Μια για να πάμε και στο δεύτερο χάρη. Να απαντήσουμε το ερώτημα. Ναι, ναι, ναι. Να πάμε στο όχι, ασφαλώς, ναι. Στο δεύτερο γύρο. Κύριο Θεοχάρη, ο οποίος περιμένει. Και μετά να ξαναρχίσουμε, φαντάζομαι, και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Θεοχάρη. Όσο αφορά τις τηλεοπτικές άδειες, θεωρώ ότι η κυβέρνηση ανέβασε πάρα πολύ τον πήχη με την απόφαση που πήρε να μείνουν μόνο 4 πανελλήνιες άδειες. Δημιούργησε ένα σοκ από μόνο από αυτή την απόφαση. Οπότε δεν ξέρω αν θα βγει στην κυβέρνηση αυτή η κίνηση που έκανε, αλλά το μαύρο στην ΕΡΤ στήχησε πάρα πολύ στη Νέα Δημοκρατία. Και πάλι μιλάμε για τους ίδιους ανέργους που δημιουργούνται από τα άλλα κανάλια. Θεωρώ ότι αν σήμερα υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα στην κοινωνία, δεν θεωρώ ότι ο κόσμος απασχολείται πολύ με το τι γίνεται στις τηλεοπτικές άδειες, αλλά πιστεύω ότι όσα τηλεοπτικό κανάλια περισσότερα βάζοντας συγκεκριμένους κανόνες πώς θα λειτουργούν, που είπε και ο κύριος Κεκλαμάνης προηγουμένως, θα ήταν καλύτερα και για την κυβέρνηση, αλλά και για την κοινωνία και για την πολυφωνία που πρέπει να υπάρχει. Όσο αφορά τον κόσμο γενικότερα, δεν έχει τόσο εμπιστοσύνη στην αντικειμενική ενημέρωση, αν είναι πραγματική αυτή που προβάλλουν τα κανάλια. Και προσωπικά το έζησα και σε μια εμπειρία που είχα στην Καβάλα με τους εργαζόμενους στα λιπάσματα Καβάλας, να βρίσκονται σε καθημερινές κινητοποιήσεις, να έρχονται εκεί οι συνάδελφοι από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να παίρνουν εικόνα, να συζητάμε τους εργαζόμενους και μετά στα κανάλια να μην βλέπεις το παραμικρό από αυτές τις εικόνες που είχαν πάρει. Και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στα κανάλια έλεγαν τι να κάνουμε, τα κόβουν από πάνω, τι να κάνουμε. Με αγανάκτηση δηλαδή το βγάλανε προς τα έξω. Τώρα όσο αφορά τα εργατικά ζητήματα, δυστυχώς οι ελπίδες που έδωσε αυτή η κυβέρνηση εξαναμίστηκαν. Ο κόσμος φορτώνεται βαριά φορτία. Όποιος παίρνει σήμερα ένα μισθό που να είναι αξιοπρεπής κατά κάποιο τρόπο, αισθάνεται ευτυχισμένος. Γιατί οι περισσότεροι δουλεύουν με 4 ώρα, δουλεύουν με 3 ώρα, δουλεύουν ακόμα και 1 ώρα την ημέρα. Υπάρχουν και τέτοιες συμβάσεις. Απ' την άλλη μεριά, από το 12 και μετά, οι εργοδότες βρήκαν τις περιβόητες ενώσεις προσώπων, τις δημιουργούν μόνοι τους, κάνουν τις μειώσεις μόνοι τους και φαίνεται ότι έχουν κάνει συμβάσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει είναι να καταργήσει αυτές τις ενώσεις προσώπων. Γιατί δεν γίνονται από τους εργαζόμενους. Θα μου πείτε, ούτε σωματεία πλέον γίνεται από τους εργαζόμενους. Αυτό είναι εφεύρεση της Τρόικας. Είναι εφεύρεση της Τρόικας αυτό. Δημιούργησε 3 σωματεία. Αυτό θα δημιούργησε. 3 εταιρείες καινούργιες έφτιαξε μέσα στην παλιά εταιρεία και έφτιαξε και 3 σωματεία. Με βάση ποια νομοθεσία, παλιά νομοθεσία ή τώρα? Οι ενώσεις προσώπων είναι από παλιά νομοθεσία. Αλλά και πώς είχαν αξιοποιήσει τότε? Παλιά δεν τις χρησιμοποιούσαν οι εργοδότες γιατί δεν έβρισκαν πρόθυμους εργαζόμενους να δεχτούν μειώσεις. Σήμερα διορίζει ένα πρόεδρο, ένα γραμματέα. Και κατευθείαν κάνει όποια μείωση θέλει και ο εργαζόμενος δεν μιλάει. Γιατί αν βρεθεί έξω από την πόρτα, έστω τα 400, τα 500, τα 600 που παίρνει, δεν έχει ελπίδα ζωής δηλαδή σήμερα. Τα σωματεία και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, πού είναι σε όλη αυτή την ιστορία, κύριε Θεοχάρη? Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Νομίζω ότι εδώ θα ήταν χρήσιμο. Υπάρχει μια σιωπή. Για να υπερασπιστούν δικαιώματα των εργαζομένων. Σήμερα δεν είναι ηγεσέ. Σήμερα δεν είναι ηγεσέ. Μην λέμε τα συνδικάτα, γιατί συνδικάτα υπάρχουν που παλεύουν και αγωνίζονται. Ηγεσέ που είναι. Εντάξει. Εδώ είναι. Όλοι οι συνδικαλιστές έχουν την ίδια αγωνία. Μπορεί κάποιοι να τους βοηθάει και ένα ακόμα παραπάνω, να κάνουν και μια κίνηση περισσότερο. Και θετικό είναι, όπως και να παλεύω ο συνδικαλιστής, αλλά σήμερα όλοι πλαισιώσαν το νούμερο. Δηλαδή πρώτα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μίλαγε για 1.200 κάτω τριμιστό, σήμερα λέγε 750.
Και μακάρι πράγματι να φτάσουμε στα 750 εδώ που έχει φτάσει η κοινωνία. Γιατί τώρα πάμε για υποκατώτατο μισθό, όπως κύριε Βερκουλή. Η ΓΕΣΕΕ γιατί απέρριψε την πρόταση των ταξικών δυνάμεων στη ΓΕΣΕΕ για απεργία στις 10 του Νοέμβρη. Πέστε μου. Δεν νομίζω ότι ΓΕΣΕΕ. Ποιος είναι ο ρόλος τελικά του δικού σας. Κοιτάξτε, ο ρόλος ο δικός σας ως κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός. Πέστε μου, ποιος είναι ο ρόλος σας. Πού ήσασταν εχθές. Όταν βγαίνανε τα ταξικά σωματεία, το πανεργατικό μέτωπο σε ολόκληρη στην Ελλάδα, εσείς πού είσαστε. Πού είσαστε, έχετε εξαφανιστεί. Δεν μου αρέσει αυτή η ένταση που μιλάτε. Δεν είναι ψηφισμένη όμως, κύριε Συντηγάγη. Ούτε υπήρξε. Κάποιος δεν έχει ψηφίσει ή όχι. Γι' αυτό ακριβώς και το πανεργατικό μέτωπο διαχώρησε τη θέση του και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα πορεύεται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από το συμβιβασμό της ΓΕΣΕΕ. Μπορείτε να ακούσετε για την πραγματικότητα και όχι να λέμε το κομμάτι. Αφήστε να απαντήσει τον κύριο Θεοχάρη για να πάμε και εμείς σε διάλειμμα. Έχω ζήσει στην Ομοσπονδία μου, υπάρχει και η συνδικαλιστική παράταξη που πάμε και έχουμε μια άρεση συνεργασία. Και πραγματικά οι άνθρωποι προσπαθούν, αλλά μέσα από την ιδεολογία που έχουν πολλές φορές γίνονται και λάθη. Μακάρι το συνδικαλιστικό κίνημα να ήταν ενωμένο, να βοήθαγε και το Κομμουνιστικό Κόμμα σε αυτή την κατεύθυνση. Όλοι οι εργαζόμενοι ενωμένοι πρέπει να παλέψουν αυτή την κατάσταση και όχι να τους διαχωρίζουμε ποιοι ανήκουν στο Α ή στο Β κόμμα. Πραγματικά η εργατική τάξη πρέπει να παλέψει και δεν είναι κανενός ιδιοκτησία η εργατική τάξη. Και η εργατική τάξη είναι αυτή που πονάει περισσότερο σήμερα. Μάλιστα. Γιατί ο εργοδότης έχει τη δύναμη. Επιτρέψτε μου, κύριε Θεοχάρη, μην το ανοίξετε. Πολύ όμορφα και πολύ ήρεμα. 500 και πάνω σωματεία κατέθεσαν αίτημα για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Η υπογραφή της ΓΕΣΕ πού είναι. Πού είναι η υπογραφή της ΓΕΣΕ. Αν θέλανε, συμφωνείτε σε αυτή την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΚΚΕ. Γι' αυτό σας είπα. Βέβαια, πρόταση νόμου. Πρόταση νόμου που ανταποκρίθηκε στο αίτημα των 500 σωματείων εργατικών και εργατικών σωματείων. Τα 750 όλοι. 500 σωματεία έχουν διαλυθεί. Τι λέτε τώρα. Τα εργατικά κέντρα εμεί τα φτιάχνουμε. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ξαναρχόμαστε, κύριε Κλαμάνη. Σύντομο διάλειμμα, κύριε Φίκη.